Φίλες και φίλοι, τελευταία Αριστοτρίτη του 2020, αυτού του απαυτωμένου χρόνου που το θέλουμε να φύγει και να πάει και να μην ξανάρθει. Αριστονίκη μας. Καλημέρα. Ψυχούλα μας. Ψυχούλα μας. Το μωρό μας ήταν άρρωστη όλα τα Χριστούγεννα. Ήταν άρρωστη, γι' αυτό δεν βγήκε στο live, αλλά τώρα είναι καλύτερα. Μάνα μου, κόρη μου. Πέρασε και αυτό. Ξέρεις ότι για χρόνια εγώ πάθαινα κάτι, είτε αμυγδαλίτιδες συνήθως την επομένη των Χριστουγέννων, είτε μια ίωση βαριά. Φέτος ακόμη δεν έπαθα, ή μάλλον δεν θα πάθω, δεν ξέρω. Εσύ το έπαθες από την παραμονή των Χριστουγέννων. Ναι, ναι. Το που έκλεισες το γραφείο, κρεβατώθηκες. Δεν έχει κορώνα, είναι... είναι έτσι μια ίωση δυνατή. Πυρετούς, ιστορίες κακά. Ποναγία μου, τι ωραίες γιορτές, φιλενάδα. Εντάξει, πέρασε και αυτό. Τι θα κάνουμε το 2021, πώς αντιμετωπίζουμε την έλευση ενός νέου χρόνου, ποιες είναι οι προσδοκίες που έχουμε για τον νέο χρόνο, και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να μην μεταφέρει την μαυρίλα, την μιζέρια, τη στενοχώρια του προηγούμενου χρόνου στον επόμενο. Ξέρουμε ότι ο διαμοιρασμός του χρόνου είναι πλασματικός, αλλά μας βοηθάει πάρα πολύ γνωστικά να διαχειριστούμε την αίσθηση ασφάλειας που θέλουμε να έχουμε, έστω την ψευδέστηση. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ τουλάχιστον το 2020 είχα υιοθετήσει τη στάση του να θεωρώ ότι κάθε μέρα είναι μια ωραία μέρα, ότι κάθε μέρα μπορεί να μου φέρει όμορφα πράγματα, μπορεί να μου δώσει ευκαιρίες και αν δεν μου δώσει μπορώ να φτιάξω μόνη μου κάτι το οποίο μπορεί να αποβεί κάποια στιγμή σημαντικό για την εξέλιξή μου. Έχω σταματήσει να διαβάζω πράγματα που έχουν να κάνουν με, ας το πούμε, το τι θα γίνει, το τι θα προκύψει, το αν είναι καλές ημέρες, το αν δεν είναι καλές ημέρες. Εννοείς αρνητικές ειδήσεις, ειδήσεις γεμάτες. Αρνητικές ειδήσεις, ή τι αναμένεται να γίνει, τι δεν αναμένεται να γίνει, διάφορα τέτοια που υπάρχουν. Πάρα πολλά, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ένα αγαπημένο μου πρόσωπο, άλλο, όχι εσύ, όποτε μιλήσουμε στο τηλέφωνο, έχει πάντοτε να μου πει πω, και έχει γίνει αυτό και έχει γίνει το άλλο και είναι πολύ άσχημη κατάσταση και είναι τα παιδιά ανάστατα και θα καταστραφεί η οικονομία και θα γίνει το ένα και θα γίνει το άλλο και λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί βιώνει και αυτό το πρόσωπο, βιώνουμε και εμείς τις ίδιες συνθήκες. Αλλά αυτή η έμφαση στην αρνητική πλευρά νομίζω ότι στερεί την ικανότητα να μπορέσει να έχει resilience, ανθεκτικότητα σε αυτή τη συνθήκη. Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν είναι δύσκολο να επηρεαστείς από όλη αυτή την κατάσταση. Όλοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όλοι πιάνουμε τον εαυτό μας πολλές φορές να επηρεαζόμαστε και να σκεφτόμαστε αρνητικά ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε σε μια δευτερογενής προσπάθεια. Και το αντιμετωπίζουμε λέγοντας ότι εντάξει, η ζωή είναι, έχει και καλές στιγμές και κακές στιγμές. Υπάρχουν καλοί χρόνοι, υπάρχουν κακοί χρόνοι, υπάρχουν καλοί μήνες, υπάρχουν κακοί μήνες, υπάρχουν καλές μέρες, κακές μέρες. Είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτές μας μαθαίνουν πράγματα. Πολλές φορές μας μαθαίνουν περισσότερα από ότι τα ευχάριστα και τα καλά, μας φέρνουν αντιμέτωπους με τον εαυτό μας, με τα σκοτεινά μας μέσα, κομμάτια μας, με τους ανθρώπους που είναι πραγματικά δίπλα μας, με αυτούς που δεν είναι δίπλα μας και μας κάνουν να συνειδητοποιούμε πράγματα. Οπότε και αυτή είναι χρήσιμη και αυτά είναι καλά και νομίζω ότι μετά από αυτό που περάσαμε το 2020, μόνο δυνατότεροι και αισιοδοξότεροι μπορούμε να είμαστε, ακριβώς γιατί ξέρουμε πώς είναι να περνάμε άσχημα, οπότε εγώ λέω πάντα πόσο πιο άσχημος μπορεί να γίνει ένας χρόνος. Πόσο πιο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Εμάς ήταν το 13, το 14 σένα ειδικά ήταν ένας χρόνος χειρότερος από το 20, το 14.
Ναι, χειρότερος από άλλη πλευρά, καλύτερος. Εντάξει, υπάρχουν. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για σένα το 2014. Α πούμε το 2014 ότι ερχόταν το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Και σκάσει και τη μητέρα σου εκείνη τη χρονιά. Συνέβηκαν και διάφορα άλλα ατυχή γεγονότα που σε στενοχώρησαν, που σε είχαν καταπλακώσει στην ουσία. Και όμως κατάφερες. Έφυγε το 14, ήρθε το 15, ήρθε το 16. Κατάφερες να φύγεις από αυτό. Αν το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα, ότι ήταν και εκείνη η περίοδος, γιατί όλοι μας σίγουρα έχουμε ένα 2020 στη ζωή μας παλιά. Σίγουρα. Ήταν καθολικό φέτος, αλλά πάλι. Ήταν για όλους δύσκολη, με την έννοια ότι ήρθαν καινούργια πράγματα που δεν τα είχαμε υπόψη μας. Καινούργιες καταστάσεις που θεωρούσαμε ότι ανήκουν στη σφαίρα άλλων κόσμων ή αφορούν άλλους λαούς, άλλες χώρες και όχι τις δικές μας. Και μας έφεραμε αντιμέτωπους με καταστάσεις πρωτόγνωρες, σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Προσωπικές δυσκολίες έχουμε όλοι μας και είχαμε και δύσκολες χρονιές σε προσωπικό επίπεδο. Αυτή η χρονιά δεν ήταν τόσο το προσωπικό, όσο το πώς επηρεάζει το υπερήγυρος ή μια κοινωνική κατάσταση, μια υγειονομική κατάσταση, τη ζωή μας. Δηλαδή ήταν λίγο διαφορετικό. Και ο υπερήγυρος μας επηρεάζει, αλλά και αρκετοί άνθρωποι έχουν πληγεί σε προσωπικό επίπεδο, του στυλ έχασαν τις δουλειές τους, ακυρώθηκαν οι γάμοι τους κάποιων ανθρώπων, άλλαξε ο τρόπος ζωής τους ριζικά, είτε με την τηλεργασία, είτε με τα παιδιά στο σπίτι. Και αρκετοί άνθρωποι έχουν πληγεί οικονομικά και ψυχικά από αυτή την. Στην ουσία είναι σαν μια εμπόλεμη κατάσταση, σαν να ζούμε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Είναι διαφορετική αυτή η χρονιά, γιατί δυσκολίες μπορεί να είχαμε κάθε χρονιά. Απλά αυτή η χρονιά ήρθε και έπληξε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα και με έναν τρόπο πρωτόγνωρο, δηλαδή που δεν το είχαμε υπόψη μας. Και να σου πω και κάτι, μιλώντας με τα παιδιά, στην ηλικία των δικών μου των παιδιών, μου λένε, είμαι φοιτήτρια, είμαι φοιτητής. Μία χρονιά στην οποία δεν πήγα σε Greek Night, για παράδειγμα, στην Αγγλία που κάνουν Greek Night, που κάνουν πάρτι τα παιδιά τη Παρασκευή. Είναι μια χρονιά που δεν μπόρεσα να πω ταξίδια. Είναι μια χρονιά που δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε με τους φίλους μας να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δηλαδή και για κάποιες ηλικίες ή τα παιδιά που έχουν χάσει μια χρονιά από το σχολείο, μια χρονιά από την επικοινωνία και την επαφή και τη σύνδεση με τους δασκάλους τους, τους συμμαθητές τους ή στο πανεπιστήμιο που δεν γίνονται τα μαθήματα κανονικά. Δηλαδή είναι και κάποιες ηλικίες που έχουν χάσει ένα πολύτιμο χρόνο. Εσύ και εγώ μπορούμε να πούμε, έχω περάσει τόσα χρόνια στη ζωή μου που δεν χρειαζόταν να εξασκήσω την κοινωνική αποστασιοποίηση και μπορώ να το αντέξω. Αλλά είναι και κάποιοι πληθυσμοί ηλικιακοί ή οι άνθρωποι που είναι ελεύθεροι. Mm-hmm. Πόσες φίλες και φίλοι μου λένε είμαι single, είμαι ελεύθερος και τώρα με τη πανδημία πώς θα γνωρίσεις άνθρωπο, αφού δεν έχει καφετέρια να πας να πιεις καφέ, δεν έχει εστιατόριο να πας να φας, πώς θα γνωρίσεις άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχουν και. Υπάρχουν κάποιοι από εμάς οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο. Σίγουρα. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν πολύ δύσκολη αυτή η χρονιά για αυτούς. Τραγικά δύσκολη. Είτε γιατί έχασαν ανθρώπους τους, είτε γιατί έχασαν τις δουλειές τους, είτε γιατί έχασαν πολλά πράγματα ταυτόχρονα ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ δεν αναφέρθηκα καν στην απώλεια ανθρώπων, γιατί όντως υπάρχει και αυτό και απώλεια ανθρώπων. Έχουν πεθάνει τόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο από τον κορονοϊό ή από άλλα νοσήματα που λόγω της κατάστασης της πανδημίας δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική και ιατρική φροντίδα. Ναι. Εγώ τουλάχιστον τη φετινή χρονιά την αντιμετώπισα έτσι. Τι μπορώ να κάνω σαν λύση πρακτική, τι μπορώ να κάνω με αυτή την κατάσταση, πώς μπορώ να τη διαχειριστώ, είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι ψάχνω να βρω κάτι καλό που μπορεί να προκύψει μέσα από την κάθε μέρα. Δεν ψάχνω να βρω το κακό που προκύπτει. Γιατί κακά μπορεί να προκύπτουν έτσι κι αλλιώς. Τα κακά τα εντοπίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Τα καλά όμως τα εντοπίζουμε και ασχολούμαστε με αυτά. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε την τάση να εστιαζόμαστε στα αρνητικά. Μπορούμε έτσι λίγο γνωστικά να σπρώξουμε τον εαυτό μας και να πούμε εντάξει ρε Θεκλά, έγινε σήμερα αυτή η πατάτα, αντιμετώπισε την πατάτα, φτιάξτε, σάστη και μετά εστίασε σε κάτι θετικό που συνέβη και σήμερα.
να σου μείνει αυτό. Δηλαδή χρειάζεται και μια προσπάθεια να εστιαζόμαστε στα θετικά. Γιατί ο εγκέφαλος πάει κατευθείαν και εστιάζεται στα αρνητικά. Ναι, έτσι είναι εξελικτική, με βάση την εξελικτική θεωρία. Ο εγκέφαλός μας αναγνωρίζει και θυμάται περισσότερο τα αρνητικά γεγονότα παρά τα θετικά γεγονότα. Οπότε... Άρα να πάρουμε ένα resolution για τη νέα χρονιά, ότι τη νέα χρονιά δεν θα αγνοούμε τα αρνητικά γεγονότα, θα τα εντοπίζουμε και θα αντιμετωπίζουμε, αλλά θα έχουμε μια έγνοια να εστιαστούμε στα θετικά. Ναι, να εστιαστούμε στα θετικά για να δούμε τι μπορεί να προκύψει μέσα από αυτό και γιατί υπάρχουν πολλές θετικές στιγμές κάθε μέρα και πολλές αρνητικές στιγμές κάθε μέρα. Το θέμα είναι πού επιλέγεις να σταθείς. Τις αρνητικές μπορείς να τις πάρεις ως αφορμή για να τις λύσεις, αν λύνονται. Ή να τις αντιμετωπίσεις ή να τις διαχειριστείς. Τις θετικές, τι μπορεί να σου δώσει αυτό, τι μάθημα μπορεί να σου δώσει και τι σοφία σου έχει δώσει αυτή η κατάσταση στο σήμερα, στο εδώ και τώρα, αλλά και στο αύριο σου. Άρα, αν το δούμε έτσι, τότε νομίζω ότι κάθε μέρα, κάθε χρονιά, θα είναι απλά μία χρονιά και δεν θα είναι η καλή, η κακή, η χρονιά σου, η χρονιά μου κτλ. Επειδή ξέρω ότι έχεις ραντεβού και με τον γιατρό σου, θα πω για ποια πράγματα είμαι ευγνώμων το 2020 και να πεις και εσύ. Να πεις. Το 2020 είμαι ευγνώμων επειδή ήρθα πιο κοντά με τα παιδιά μου. Λόγω της πανδημίας που περάσαμε χρόνο με το γιο μου και λόγω της πανδημίας που κάνουμε συνεχείς βιντεοκλήσεις με τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και με το καλοκαίρι που ήταν η κόρη μου μαζί μου, ήρθα πιο κοντά με τα παιδιά. Το 2020 είμαι ευγνώμων γιατί γλίτωσα από μια κατάσταση που δεν ήταν καλή για μένα και το αντιλήφθηκα εκ των υστέρων στην προσωπική μου ζωή. Το 2020 είμαι ευγνώμων γιατί μπόρεσα να απελευθερωθώ από την τηλεόραση και πήρα την απόφαση να μην ξαναείμαι μέρος της τηλεόρασης. Το 2020 είμαι ευγνώμων γιατί η οικογένεια μας το κανάλι μεγάλωσε και εξελισσόμαστε πολύ όμορφα. Νιώθω μια πνευματική σύνδεση αναμεταξύ μας και μια κοινότητα πολύ αγαπητική. Το 2020 είμαι ευγνώμων γιατί καταφέραμε επιτέλους και κάναμε το σεμινάριο εισαγωγής στα συναισθήματα που το κάναμε διαδικτυακά. Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που μας έλουσαν με την αγάπη τους. Είμαι ευγνώμων και για τη διοργάνωση του σεμιναρίου από την Ελένη Παπαδοπούλου και από την Πρέσμη που ήταν εξαιρετική. Είμαι ευγνώμων για σένα, γιατί είσαι ένας φάρος στη ζωή μου. Αγαπώ σε πάρα πολλά, είσαι αδερφή που δεν είχα ποτέ. Και είμαι ευγνώμων πάρα πολύ και για την ψυχολόγο μου και για την ψυχοθεραπεία που κάνω, η οποία με έχει... Είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία που έχω κάνει ποτέ. Σοβαρά, είναι... Δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά στα 45 μου και μετά από 6-7 διαφορετικούς θεραπευτές που έχω αλλάξει στη ζωή μου, γιατί έχω κάνει ψυχοθεραπεία κατά διαστήματα, η ψυχοθεραπεύτρια που έχω τώρα είναι εξαιρετική και νιώθω ευγνώμων και για αυτήν. Νιώθω ευγνώμων για όλα αυτά τα πράγματα. Τελειώνει με ευγνωμοσύνη το 2020. Είδες τι ωραία πράγματα. Εσύ γιατί είσαι ευγνώμων? Είμαι ευγνώμων που έχω φύγει από ένα σπίτι το οποίο δεν ήθελα να ήμουν εκεί. Είμαι ευγνώμων που έχω μείνει μακριά από τοξικούς ανθρώπους και θα παραμείνω και προσπαθώ να το διαφυλάξω σκόρη οφθαλμού αυτό. Αγάπη μου, κατάφερες. Είμαι ευγνώμων που έχουμε όλη την υγεία μας και είμαστε καλά, η οικογένειά μου, εγώ, η οικογένειά μου και τα ζωάκια μου. Και τα ζωάκια σας είναι η οικογένειά σας. Και τα ζωάκια μας, ναι, σωστά. Είμαι ευγνώμων που κάνω μια δουλειά που την αγαπώ πάρα πολύ και που μέσα από αυτήν γίνομαι ψυχομαμά πολλών ανθρώπων. Και λαμβάνω πολύ αγάπη, όπως είναι πολύ μεταδοτικό όλο αυτό, γιατί και παίρνεις και δίνεις από σχεδόν από όλους τους ανθρώπους, από ό,τι μπορεί ο καθένας να δώσει. Είμαι ευγνώμων που παρόλες αυτές τις δυσκολίες έχουμε τέλος πάντων την δύναμη και μαζί, αλλά και γενικότερα από όλα αυτά που έχουμε πάθει στη ζωή μας, έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε
τα δύσκολα όσο μάθαμε και έχουμε μπροστά μας να μάθουμε και άλλα πράγματα. Έχω πάρα πολύ όρεξη για να κάνω τα πράγματα που έχουν μείνει παγωμένα από όλη αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό. Θεωρώ ότι σιγά σιγά αυτό θα ξεκαθαρίζει. Είμαι ευγνώμων που σε έχω στη ζωή μου και που πραγματικά χωρίς να το καταλαβαίνεις δίνεις πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζεις ότι παίρνεις από μένα. Εγώ παίρνω πολύ περισσότερα από σένα, το ξέρω. Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Είμαι 41 γυναίκα, είσαι νεότερη. Έχω ζήσει πόσα, 7 χρόνια παραπάνω από σένα σε αυτή τη γη. Ξέρω τι παίρνω. Συνέχισε. Αυτά μου έρχονται, αυτά θυμάμαι, γιατί είμαι και πολύ ταλαιπωρημένη. Ναι, περάσαμε. Μπορεί να μου πει κι άλλα. Δεν περάσαμε ωραία και στα σεμινάρια. Ναι, σωστά. Είμαι ευγνώμων που το δίκτυο και η τεχνολογία και η επιστήμη μπορούν να δώσουν στην ανθρωπότητα εναλλακτικές. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό που ζούμε και δεν το καταλαβαίνουμε, ότι μπορούμε μέσα από αυτές τις συνθήκες να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε με αυτόν τον τρόπο χάρη στην τεχνολογία και στην επιστήμη, αλλά και το ότι η επιστήμη μπορεί να δώσει λύσεις σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε. Μπορεί παλιότερα να μην μπορούσε να γίνει αυτό τόσο εύκολα όσο γίνεται σήμερα, και είμαι ευγνώμων που είμαι, έχω τη χαρά να είμαι κοινωνός αυτής της πραγματικότητας. Και γενικά μέσα από το δικό μας μετερίζει να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε ο καθένας να δώσουμε το στίγμα μας και να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην δίνονται ή να μην έχουν την ευκαιρία να είναι κομμάτι αυτής της τεχνολογίας και αυτής της επιστήμης. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα το λειτουργήμα μας, ότι έχει και το κομμάτι της κοινωνικής και ανθρώπινης προσφοράς. Είναι σπουδαίο, είναι σπουδαίο πράγμα να δίνεις πράγματα και μέσα από αυτό να παίρνεις πράγματα, γιατί η προσφορά, το δικό μας το επάγγελμα δεν είναι μόνο επάγγελμα, είναι ένα λειτουργήμα, είναι πολύ περισσότερα αυτά που δίνεις. Ψυχολόγα μου! Και πολύ περισσότερα αυτά που παίρνεις. Ψυχολόγα μου, μην τα ομολογάς ότι παίρνουμε περισσότερα. Ψυχικά και συναισθηματικά εννοεί η Αριστονίκη. Και μόνο η ηθική ικανοποίηση που νιώθουμε και η πνευματική χαρά όταν ένας άνθρωπος εξελίσσεται, καταφέρνει να καταπνίξει τους δαίμονές του και να βγει δυνατότερος, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Α, και γι' αυτό νιώθω ευγνώμων. Νιώθω ευγνώμων για ανθρώπους που έχουμε συμπορευτεί στο παρελθόν, οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μου τώρα και μου λένε ότι είναι καλύτερα και ότι η ψυχοθεραπεία έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή τους. Και πραγματικά, παιδιά, ξέρω ότι έχω γίνει βαρετή, ξέρω ότι έχω γίνει πολύ επαναληπτική. Πάνω απ' όλα ψυχοθεραπεία. Ας δώσουμε στον εαυτό μας το δώρο της ψυχοθεραπείας. Και είμαι και ευγνώμων για την τεχνολογία που δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να κάνουν συνεδρίες μέσω Skype ή μέσω κάποιων άλλων βιντεοκλήσεων, που είναι πάρα πολύ σπουδαία εξέλιξη αυτή. Φυσικά, εννοείται. Γιατί μπορεί να γκρινιάζουμε για όλα αυτά που γίνανε, και καλώς γκρινιάζουμε, γιατί μας έδωσε έτσι ένα χαστούκι στην κανονικότητά μας. Ωστόσο, ακόμη και η εναλλακτική που είχαμε μέσω της τεχνολογίας ήταν πολύ επικοδομητική και μας έφερε έστω και έτσι πιο κοντά, για να μην χαθεί εντελώς το νήμα της επικοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και εντάξει, δεν θα πω όπως έλεγα φέτος, όπως έλεγα πέρσι με την νεανική μου αφέλεια, ότι θα είναι 2020 το 2020. Ξέρεις, πολλές φορές το βλέπω αυτό και σε νεαρούς συναδέρφους, ότι, και το αναγνώριζα και στον εαυτό μου, αφού τώρα βλέπω τους νεαρότερους μου, ότι πολλές φορές... Όταν μεγάλη γυναίκα από ακόμα τις 40 χρόνια δεν είναι, συνέχισε, ναι. Ναι, έχεις την αυθάδεια να νομίζεις ότι έγινες και κάτι. Λοιπόν, έτσι είναι και οι ευχές για τη χρονιά που έρχεται. Έχεις την αυθάδεια να θεωρείς διάφορα πράγματα και έρχεται μετά η ίδια ζωή και σου λέει κάτσε εκεί.
Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Όμως εμείς βρήκαμε εδώ τη συνταγή. Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε τα αρνητικά, αλλά επίτηδες σπρώχνουμε την προσοχή μας στα θετικά για να παίρνουμε περισσότερη θετική αίσθηση από την κάθε μέρα. Όχι την κάθε εβδομάδα, όχι τον κάθε μήνα, την κάθε μέρα. Θέμα προσδοκιών. Ναι. Λοιπόν, έχουμε προσδοκίες, καλώς τις έχουμε, ωστόσο τις βάζουμε μέσα στο καλάθι μας και, και τους δίνουμε άδεια για να βγουν. Λοιπόν, ευχές προς όλους υγεία. Για ένα 2021 που να είμαστε υγιείς ψυχικά και σωματικά, δυνατοί και να μπορούμε να βρίσκουμε την ομορφιά σε κάθε μέρα και τη χαρά σε κάθε μέρα. Καλή χρονιά και από εμάς εδώ. Γεια. Κουκλάρα μου.